στηρίζει την ανάπτυξη του αεροδρομίου, τι θα ακούσουμε σήμερα? Θα ακούσετε αυτά που ήδη έχουμε κάνει. Παρόλο το μικρό διάστημα που είναι μόλις 3 μήνες και ακόμα είμαστε στο πρώτο διάστημα της λειτουργίας Δημοτικής Αρχής, μια από τις πρώτες μας επιλογές ήταν με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να επισκεφθούμε την έδρα της Εγνατία Aviation, να ενημερωθούμε από τους ιδιοκτήτες της, να περιηγηθούμε στις εγκαταστάσεις και βέβαια να στείλουμε σε συνεργασία μαζί τους, έτσι να στείλουμε την υποστηρικτική μας επιστολή προς τα αρμόδια όργανα και τα Υπουργεία, προκειμένου να διασφαλίσουμε την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο αεροδρόμιο της Κοζάνης. Είναι σαφές και έχει γίνει ξεκάθαρο σε κάθε τόνο προς την εταιρεία το ότι μας έχουν δίπλα τους αρρωγούς και υποστηρικτές στην προσπάθειά τους. Αυτό που δεν κάνουμε είναι να παίρνουμε από μόνιμες πρωτοβουλίες εν αγνία της εταιρείας. Σε συνεργασία μαζί τους προχωράμε και διεκδικούμε αυτά που χρειάζεται η εταιρεία για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Και το αεροδρόμιο παράλληλα, κύριε Μαλούτα, με προτάσεις που κατευθύνεται. Για να επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας του αεροδρομίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα η Εγνατία Aviation να επεκτείνει, να διευρύνει το εκπαιδευτικό της έργο. Ως προς την αναβάθμιση, λέω, του αεροδρομίου, θα κάνετε κάποιες κινήσεις, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα ούτως ή άλλως. Ναι, τα οποία τα προβλήματα είναι τα γνωστά τα τελευταία 30 χρόνια. Σωστά, έτσι. Ναι, προφανώς. Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, αυτή την περίοδο έχουμε μεγαλύτερες προτεραιότητες να ξεκινήσουμε κάνα έργο του ΕΣΠΑ που είναι ολοκολλημένο. Και επιλεγμένο.